Ομοβροντία των δημοτικών παρατάξεων της Πάτρας για την υπογειοποίηση του τρένου από το Ρίο μέχρι το νέο λιμάνι. Λευκό καπνό έβγαλε το βράδυ της Τετάρτης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας, λέγοντας ομόφωνο ναι στην υπογειοποίηση μετά από μια μαραθώνια συζήτηση που ξεπέρασε σε διάρκεια τις 5 ώρες. Η πόλη μας δεν μπορεί να δεχτεί μια βαθιά χαρακιά στο κορμί της, δεν μπορεί να δεχτεί αποξίωση ευρύτατων ζωνών της πόλης. Δεν μπορεί να δεχτεί αυτό το τεράστιο βάρος μιας όχλησης χωρίς ιδιαίτερο λόγο και μόνο μάλιστα ότι υπονοούν ότι τα λεφτά έχουν φαγωθεί, δεν έχουμε άλλα λεφτά και στο κασίδι το κεφάλι να περάσουν στην Πάτρα. Και εγώ είμαι υπέρ της υπογειοποίησης, δεν νοείται. Όπου υπάρχουν ερωτηματικά και προβλήματα όπως που θα πάει ο προαστιακός ή στο νέο λιμάνι, τι θα γίνει που δεν μπορεί να είναι υπόγειο γιατί τα κοντέινερς δεν μπορεί να φορτώνονται υπόγεια. Όλα αυτά όμως αφορούν αυτούς οι οποίοι είναι τεχνοκράτες και που ξέρουν που για όλα υπάρχει λύσεις. Κατάμεστη η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου από κατοίκους των Βορείων Προαστίων της Πάτρας που ήταν εκεί για να ακούσουν τη συζήτηση του θέματος. Με πλήθος παρεμβάσεων, πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων και συλλόγων τοποθετήθηκαν, υπογραμμίζοντας ότι στέκονται στο πλευρό της Δημοτικής Αρχής για να μην περάσει το τρένο επίγεια, διχοντομώντας όπως λένε τις γειτονιές τους. Εμείς θα είμαστε δίπλα τους, θα είμαστε πάνω στις γραμμές όπως ήμασταν μέχρι τώρα και όπως αποφάσισε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο, το τρένο θα περάσει υπόγεια ούτως ή άλλως. Πρέπει να αποτελέσουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο για την πόλη μας παράδειγμα προς μίμηση και όχι προς αποφυγή και να μπουν οι βασικοί πυλώνες, οι αναπτυξιακοί που χρειάζεται αυτή η πόλη να μην χάσει άλλη μια ευκαιρία για το μέλλον. Παρά τη σημαντικότητα του θέματος, πολλοί ήταν εκείνοι που επεσήμαναν την απουσία των αρχαίων βουλευτών από τη συζήτηση. Αν θέλανε να είναι μαζί με το λαό, ας το αποδείξουν από εδώ και πέρα. Νομίζουμε ότι είναι σαφές αυτό. Δεν μπορούμε εμείς να υποχρεώσουμε κανένα να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για κάποιο θέμα στο οποίο είναι αντίθετος και κρύβεται. Σημασία έχει ότι αυτοί οι εκπρόσωποι μας θα έπρεπε να είναι εδώ, σαφώς. Με τη φράση «Η Πάτρα είναι δίκαιο να βλέπει το μέλλον», ολοκληρώνεται το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται ο συντονισμός των ενεργειών που θα γίνουν από πλευράς του Δήμου. Την ίδια ώρα εκκρεμεί και απάντηση του Υπουργού Υποδομών σε επιστολή του Κώστα Πελετίδη, ο οποίος ζητά συνάντηση για το θέμα.